αυτές οι μέρες να χαρίσουν σε όλους υγεία, καλύνη, ειρήνη, ψυχική ανάταση. Η Ελλάδα είναι ευγνωμονούσα γιατί λόγω του ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς στις περιοχές αυτές, τις ευαίσθητες και τις νευραλγικές της πατρίδος, αισθανόμαστε όλοι την ασφάλεια την οποία πρέπει να αισθάνονται οι κοινωνίες προκειμένου να μπορούν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να επιδίδονται στα ελληνικά τους έργα και η πατρίδα να προοδεύει και να ευτυχεί. Στο πρόσωπο λοιπόν του κυρίου Κουρτίδη θέλω να βραβεύσω όλους εσάς και να αναφερθώ σε όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι προκειμένου να διασφαλίσουμε τις εγκαταστάσεις μας, να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτά τα οποία έχουμε προκειμένου να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας και ταυτόχρονα να σώσουμε ό,τι μπορούσε να περισσωθεί από αυτό που λέγεται εθνικός πλούτος, από τα δάση μας, από τις εγκαταστάσεις μας, από τα σπίτια των ανθρώπων. Σημασία έχει να σηκώνεσαι πάντα όρθιος και οι φορές που σηκώνεσαι να είναι μία παραπάνω από αυτές που έπεσες. Γιατί θα είσαι όρθιος όταν οι άλλοι θα είναι κάτω. Είστε πολύ σπάνιο υλικό. Η εδαφική μας ακεραιότητα, η εθνική μας αξιοπρέπεια, ο σεβασμός των άλλων κρατών απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας και αυτό το εξασφαλίζετε εσείς. Το εξασφαλίζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι υποχρέωση και δικαίωμά μας αυτό το οποίο μας έχει παραχωρήσει η πατρίδα να είμαστε οι φύλακές της. Αυτοί είστε. Αυτοί είναι όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εμείς πρέπει να είμαστε όμως πάντα έτοιμοι. Γι' αυτό κάνετε. Θερμά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και μακάρι καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Όλα τα καλά σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και με τη σειρά μου, εγώ να σας ευχηθώ όλα τα καλά του Θεού. Καλοί πολίτες, όταν έρθει η ώρα, με το καλό να απολυθείτε η στρατεύση μου. Καλή συνέχεια της σταδιοδρομίας, οι επαγγελματίες συναδελφοί. Σκοπός αρχής! Χρόνια πολλά και αρχιέ! Καλά αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Είναι δεδομένη η κύρια αποστολή μας. Η ελευθερία της Ελλάδος, η ελευθερία των Ελλήνων, η εθνική ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα. Αποστολή μας είναι η επιτήρηση και η ασφάλεια των συνόρων. Είστε σημαντικοί, σας έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Είστε άνθρωποι που πραγματικά στηρίζετε η πατρίδα πάνω σας, εσάς και τους συναδέλφους σας, που είστε πραγματικά επί των επάρξεων και για όλους μας. Να εξέλιξει ο Θεός, να έχω προσωπικό σε όλους τους κλάδους, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το τέτα σώμα και τις συγκεκριμένες μονάδες στις οποίες αναφέρομαι, προσωπικό σαν και εσάς, προσωπικό το οποίο στα δύσκολα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και αυτή την τετραετία για την οποία εγώ είμαι υπεύθυνος σαν αρχικός ανθρώπων δυνάμεων, έκαναν το καθήκον τους και αυτό οφείλεται σε ανθρώπους σαν και εσάς. Στους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων ανεξαρτήτως κλάδων, ανεξαρτήτως όπλων, ανεξαρτήτως προελεύσεων. Να δίνουμε στον κόσμο, να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι ασφαλής. Και αυτό το κάνουν άνθρωποι, άντρες και γυναίκες σαν και εσάς. Σε όλο το φάσμα των ενόπλων δυνάμεων και στις τρεις διαστάσεις όπως είπα προηγουμένως. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, σας έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Συνεχίστε να το κάνετε και η Ελλάδα θα είναι ασφαλή στα χέρια τα δικά σας. Για ανθρώπους σαν και εσάς, σε όλο το κράτος, σε όλη την επικράτεια, παντού. Το προσωπικό της προκάλυψης, με υψηλό ηθικό, πάθος, υπερηφάνεια, χαμόγελο και αισιοδοξία, εκτελεί την αποστολή του για τη διαφύλαξη και προάσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας. Είμαι σίγουρος και αυτό φαίνεται. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε και η Ελλάδα είναι στα καλύτερα χέρια. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Σαν μέλη των ενόπλων δυνάμεων, από τον πρώτο στην κορυφή εμένα μέχρι και τον τελευταίο σε νεότητα στρατιώτη ναύτης Μινίτη,
πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι εμείς υπηρετούμε για τα δύσκολα. Τους δύσκολους καιρούς για την πατρίδα. Εσείς είστε οι ηγητές της πατρίδας. Κανένας άλλος.